Με 25% τρέχει το διαδικτυακό εμπόριο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα η αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,2 δις το 2013. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα 4.500 με 5 ελληνικά e-shops που λειτουργούν σήμερα στην αγορά, τουλάχιστον τα 2 τρίτα εξ αυτών προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες και δυνατότητες για μια άνετη και αξιόπιστη συναλλαγή, συγκρίσιμη και family e-shops του εξωτερικού. Μέχρι τώρα, για να ψωνίσεις από το ίντερνετ, έπρεπε να ψωνίσεις από εταιρεία του εξωτερικού. Οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσεις κατά βάση πιστωτική κάρτα. Η πιστωτική κάρτα ακόμα και τώρα δεν παρέχει ασφάλεια για αγορές μέσα από το ίντερνετ. Καλά θα ήταν δηλαδή να προσέχουμε. Πάρα πολλά site έχουν το πρόβλημα ασφαλείας. Από τη στιγμή που αρχίσαν και ανοίγουν ηλεκτρονικά μαγαζιά και στην Ελλάδα και σου τα στέλνουν αντικαταβολή, είναι λογικό να ανεβεί η τιμή. Βέβαια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι αποκλείεται να δουλέψει το ηλεκτρονικό κατάστημα γιατί ο πελάτης θέλει να έρθει να το δει, να το κοιτάξει, να το πιάσει. Αυτό με την περίοδο της κρίσης δυστυχώς μειώνεται, όπως και οι επιλογές του πελάτη. Δηλαδή, παλιά λέγαμε πάμε για shopping therapy, τώρα πλέον αυτό το μειώνουμε όσο πάει περισσότερο. Οπότε λογικό είναι να υπάρξει μια αύξηση στις αγορές. Βέβαια, θέλει αρκετή προσοχή το ίντερνετ γιατί υπάρχουν και αρκετά καταστήματα τα οποία δεν τηρούν προϋποθέσεις. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, απλά θέλει προσοχή. Σημειώνεται ακόμα πως μόνο το 60-65% των συνολικών online αγορών κατευθύνεται σε ελληνικά sites. Αυτό καταδεικνύει και την προοπτική των ελληνικών ψηφιακών επιχειρήσεων κάτω από προϋποθέσεις στο μέλλον, αφού το αντίστοιχο νούμερο στην Ευρώπη είναι κοντά στο 90%. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις πολλαπλές δυνατότητες πληρωμής που παρέχει το 95% των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ο πιο διαδεδομένος τρόπος είναι η αντικαταβολή.